Πού το είχαμε αφήσει λοιπόν? Κάστρο Ντραγκλέικ. Πολύς λόγος είχε γίνει και από μένα, αλλά ακόμα δεν φτάσαμε και φεύγουμε. Τι γίνεται? Θα έρθουμε όμως για μια τελευταία φορά, που θα είναι και η πιο σημαντική. Λοιπόν, αυτό που απομένει είναι το boss της περιοχής, ο Looking Glass Knight. Άμα φτάσουμε στο τέλος αυτού του διαδρόμου, και βλέπουμε έτσι ένα τιμητικό άγημα για μας, πέτρινοι στρατιώτες σχηματίζουν μία ψίδα για να περάσουμε από κάτω. Εμπιστεύω να δοκιμάσουν τίποτα περίεργο. Τι ήθελα και το είπα. Λοιπόν, τώρα όλοι αυτοί ζωντάνεψαν. Πολύ ελαφρά ντυμένος είμαι για τη μάχη και δεν μου πολύ αρέσει. Με τα χαβανέζικα ρούχα εκεί πέρα. Αυτή η στολή αυξάνει την ταχύτητα με την οποία κάνουμε τις μαγικές επιθέσεις, αλλά πιστεύω ότι σύντομα πρέπει να... Ωραίο μπάνερ αυτό, δεν έχει τις ίδιες ευαισθησίες ο υπότης. Νομίζω τελειώσαμε με τους εχθρούς εδώ πέρα. Τώρα το ζήτημα αυτής της μάχης, εντάξει, είναι προφανώς να νικήσουμε τον boss, αλλά πιο πολύ είναι να επιβιώσει ο Benhart of Yugo. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τα Yugo. Άσχετο. Κανονικά πρέπει να επιβιώσει σε 3 μάχες για να κερδίσουμε την πανοπλία του και το σπαθί του, αυτό το ωραίο το μπλε. Εγώ έχασα την πρώτη βλακωδός, οπότε τώρα πρέπει τις 3 επόμενες, που είναι και οι τελευταίες, να τις κερδίσω όλες, οπότε... Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια. Λοιπόν, θα βάλω ένα δαχτυλίδι για να προσελκύω την προσοχή του εχθρού, δηλαδή να κυνηγάει εμένα, για να επιζήσει ο Μπένχαρτ, γιατί έχει μια τάση να σκοτώνεται. Δεν έχει πολύ υψηλό hit point, δεν έχει καλές άμυνες, θέλετε. Λοιπόν, είναι το Red Eye Ring. Αυτό που καταλαβαίνετε σημαίνει ότι είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, διότι μπορεί να σκοτωθώ. Τι να κάνω τώρα, να βάλω το ραβδί αριστερά. Έχω λίγο καιρό να πιάσω το παιχνίδι και έχω σκουριάσει λιγάκι.
Αυτό το παιχνίδι άμα το αφήσεις σε αφήνει κατευθείαν. Λοιπόν, θα βάλω το μαγικό σπαθί, θα το αλείψω με μαγεία τέλος πάντων και μετά θα αλλάξω σε Great Heavy και τα λοιπά. Τέλος πάντων, για να δούμε τώρα, κάνω μια πρώτη και τελευταία ελπίζω απόπειρα, μην κολλήσουμε εδώ πέρα. Φύγε, 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 φύγε. Θα καλοπεράσουμε τώρα. Φύγε Μπένχαρ. Ή πια δύο έστουσε την ταραχή μου. Εντάξει, έχει και ασπίδα. Φύγε, φύγε. Έλειπε τώρα. Ας το Μπένχαρτ, είναι φίλος μου. Τώρα γιατί ασχολείται με αυτόν αφού έχω το ειδικό δαχτυλίδι. Μας τα λέει καλά. Άμα σκοτωθεί θα καθίσω να χάσω, έτσι. Αλλά βλέπω να χάνω ούτως ή άλλως. Έλα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Έλα, έλα, έλα. Μπράβο ρε Μπένχαρτ, είσαι παλικάρι. Να βγάλω αυτό το δαχτυλίδι γιατί. Άρα μετά τη δεύτερη φάση του boss δεν κάνει τίποτα. Νομίζω στο προηγούμενο βίντεο είχα πει ότι η επόμενη περιοχή, όποιον παίκτη του Dark Souls 2 για να ρωτήσει θα σου πει ότι είναι η χειρότερη του, αυτή δηλαδή που δεν του αρέσει καθόλου, για να κυριολεκτούμε είναι η πιο μισητή περιοχή, όχι απλά η χειρότερη. Είναι ό,τι χειρότερο. Και για την περιοχή αυτή θα χρειαστούμε τόξο και βέλη. Υποχρεωτικά, δεν βγαίνει αλλιώς. Θα πάρω ένα πολύ καλό τόξο δίνοντας μια ψυχή δαίμονα, ανταλλάσσοντας την στο stride. Αυτό το τόξο χρειάζεται υψηλό dexterity. Και θα ρίξω όλη μου την αναβάθμιση εκεί πια. Έτσι προσέχουμε για να έχουμε. Ωραία, μ' αρέσουν αυτές οι λεπτομέρειες, έτσι, οι διακοσμητικές, καλλιτεχνικές. Δεν φαίνεται καλά τώρα, τέλος πάντων. Και θα αλλάξω στολή.
δεν θα παίξω τόσο πολύ με μαγεία, άρα δεν χρειάζομαι και το να ρίχνω γρήγορα τα spells. Θα το γυρίσω στο Black Rope που μας έδωσε ο Stride. Βλέπετε, συμφέρει πάρα πολύ. Για 2,6 κιλά έχω 67 δύναμη, ενώ είχα 39. Αυξάνω πολύ τις άμυνές μου. Βέβαια, ξεχάστε το να ρίχνω γρήγορα τα spells, έτσι. Και είναι και πιο badass, ας πούμε, εντάξει. Παίζει ρόλο και αυτό σε μένα, όταν παίζω αυτό το παιχνίδι. Καλώς ήρθατε στην κόλαση. Όχι τόσο αυτή η bonfire, όσο η επόμενη, εκεί γίνεται ο μεγάλος πανικός. Λοιπόν, για να επιθεωρήσουμε την περιοχή. Θα βαδίσουμε σε αυτό το πέτρινο διάδρομο, σε αυτή την νησίδα. Τώρα, βλέπουμε δεξιά υπάρχουν αυτά τα τερατάκια που φαίνονται έτσι, είναι μισοβυθισμένα στο νερό. Έχει 2-3 από αυτά. Έχει ένα μπαούλ εδώ να πάρουμε. Και μόλις βαδίσουμε έτσι στην νησίδα εκεί με τα αίματα, θα έρθει αυτός εδώ. Είναι μάγος, κάποιοι από αυτούς είναι βέβαια, είναι ιερείς ουσιαστικά, priests. Κάποιοι από αυτούς έχουν επίθεση μόνο με όπλο και είναι πολύ σκληροί. Και συνήθως, αυτός έχει στολή Jester Thomas. Και συνήθως είναι σε group τριών, ένας είναι ο healer, ο μάγος, κάποιοι άλλοι είναι spellcasters. Υπάρχει και αυτός ο οποίος είναι μελέ. Τώρα εντάξει, μιλάω ελληνοαγγλικά. Ακούμε και το τραγούδι με αυτές τις γυναίκες. Είδαμε μία στο κάστρο Drang Lake, φυλακισμένη σε ένα κλουβί. Το ξέχασα αυτό. Λοιπόν, τώρα αν το χτυπήσω με το σπαθί μου θα πέσω και εγώ κάτω, δεν θα σκοτωθώ νομίζω, αλλά καλύτερα είναι να το ρίξω, αν μπορώ, ξέρω αν γίνεται, να το ρίξω με το first person του καταλήτη. Να ρίξω μία εδώ στο κλαδί. Τι έγινε, γιατί... Α, έχω το λάθος spell. Λοιπόν, αυτό έπεσε κάτω τώρα το κλαδί. Λέγαμε ότι ο προορισμός μας, μάλλον δεν το είπα, ο προορισμός μας καταρχήν είναι αυτή η καλύβα. Και μετά συνεχίζουμε το δρόμο, το πέτρινο, και φτάνουμε εκεί και μετά αρχίζει η κόλαση από εκεί πέρα. Μέχρι εδώ είναι ήρεμα τα πράγματα, μα και το τραγούδι έτσι, που να φανταστείς τι σε περιμένει. Τέλος πάντων, μην σας τρομοκρατώ τώρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολη περιοχή αν δεν έχεις
την κατάλληλη προετοιμασία. Αυτοί δίνουν Twinkling Titanites, Titanites, που είναι πολύ σημαντικά. Αυτά είναι για αναβάθμιση των πολύ καλών όπλων, όχι των κοινών όπλων. Λοιπόν, καταρχήν να πάρουμε αυτό το πραγματάκι που ρίξαμε, με πολύ προσοχή όμως, γιατί είμαστε στην άκρη του γκρεμού, έτσι, δεν φαίνεται καλά, εδώ θα φανεί. Εδώ, η ζωή εδώ τελειώνει. Να, αυτό ας πούμε, δεν ξέρω πώς σκοτώθηκε. Ναι, νόμιζα ότι έπεσε μέσα. Εδώ βοηθάει πολύ ο φακός. Ο πυρσός. Βέβαια ο πυρσός προσελκύει αυτά τα τέρατα που είναι βυθισμένα στο νερό. Και φαίνονται τόσο αθώα έτσι και παραμυθένια με αυτή τη χρυσόσκονη που αναβλύζει. Και λες τι ωραίο τώρα, κάποια νεράιδα θα είναι ας πούμε εκεί πέρα. Τι είναι τώρα. Λοιπόν, κάπου είδαμε ένα μπαούλο. Πώς θα πάω εκεί όμως. Μήπως να τα αφήσω τώρα. Ανάτο, εδώ είναι. Αν είναι δυνατόν τώρα. Εντάξει, καλά τα πράγματα έτσι, δεν υπάρχει κάτι φοβερό. Θα λέτε τώρα τι λέει ο τρελός τώρα, ότι είναι πιο μισητή περιοχή. Περιμένετε, δεν έχετε δει τίποτα ακόμα. Λέω μήπως υπάρχει κανένα μίμικ, γιατί καιρό έχουμε να δούμε. Πάμε από την είσοδο κανονικά. Λοιπόν, θυμόσαστε αυτοί που ήταν φυλακισμένοι στο κλουβί. Ίδια δεν είναι και αυτοί. Είναι αυτή που τραγούδαγε, που μόλις μας είδε σταμάτησε. We knew you were coming. And stop singing. We are Milfinito. We are here to sing to those bound by death and dark. We will sing here forever, as we always have from long, long ago. We know nothing of the world outside, and why should we? For we will never leave. Do you seek King Vendrick? But what is a king, after all? We know nothing of the world outside.
for we will never leave him. Πολύ αισιόδοξα τα βλέπει η Μιλφανίτο. When we sing, the little ones dance. The little ones grant comfort to those who bear death and dark. This is what we were taught. Όταν τραγουδάμε, λέει, χορεύουν οι μικροί. Ποιοι είναι οι μικροί? Is there anything wrong? Εσύ τι λες, όλα καλά είναι? This is all that we can do. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. When we sing. Μάλιστα. Ακριβό, λέει το χαλί. Αυτοί οι βάτραχοι, τέλος πάντων, δίνουν human effigies. Όλοι κάτι σημαντικό δίνουν, δεν υπάρχει θέμα. Τώρα προσέξτε πρόβλημα, το πρώτο ας πούμε. Υπάρχουν, πέρα από αυτά τα αμφίβια, υπάρχουν τρεις μάγοι. Τρεις μάγοι με τα δώρα, τρεις μάγοι με τα παλούκια. Κάπως πρέπει να μην τους φάμε στη μάπα όλους μαζί ταυτόχρονα, γιατί θα σκοτωθούμε. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Οπότε καλό θα ήταν να είχα ήδη το τόξο. Δεν το έχω αγοράσει ακόμα, δεν έχω κάνει αναβάθμιση. Μήπως βιάζομαι λιγάκι. Κουνιούνται από τις θέσεις τους αυτοί. Τώρα θα αρχίσει το πανηγύρι. Ευτυχώς, Παναγία μου, μόνο ένας. Αλλά ήρθε πολύ αγριεμένος. Γιατί δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν ξεκουράστηκα στην bonfire, δεν θυμάμαι. Αν έχω repair powder, αλίμονο έχω. Μάλιστα, για να δούμε τώρα. Αυτοί οι δύο θα έρθουν μαζί, δυστυχώς. Μπορώ να βγάλω κανένα από αυτά τα βατραχάκια. Καλό θα ήτανε. Θέλω να πλησιάζω για πολύ. Αυτή η περιοχή σε προετοιμάζει για αυτά που θα ακολουθήσουν. Γιατί? Νομίζω αυτός είναι μόνος του τώρα, έτσι. Αν θυμάμαι καλά. Oh.
Είμαστε και στην άκρη του γκρεμού, ε. Νομίζω καθαρίσαμε από την πρώτη περιοχή. Ένα μπαούλο. Να πάω να το πάρω ή θα μου βγει ξινό. Μάλιστα, ωραία. Βγήκαμε αλόβητοι από την πρώτη περιοχή. Πολύ χρυσό σκόνη βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να μπλέξουμε εκεί πέρα. Πολλά Twinkling Titanites. Ευχάριστο αυτό, θα τα χρειαστούμε μετά. Τι ωραία περιοχή, ε, για κάρτ ποστάλ. Και βρισκόμαστε κάτω από την επιφάνεια του ήλιου, του φωτός. Άρχισε τώρα αυτό. Εδώ θα είναι η bonfire που θα ξεκινάμε. Η καταραμένη bonfire. Λοιπόν, πάμε στην ματζούλα να κάνουμε αναβαθμίσεις και πάμε στον stride να πάρουμε τόξο για να προχωρήσουμε. Αυτή η περιοχή δεν έχει κάποιο boss τώρα, έχει στο τέλος βέβαια. Το ίδιο το boss είναι όλοι αυτοί οι μάγοι που είναι μαζεμένοι, τα αμφίβια αυτά, τα βατραχάκια με τη χρυσόσκονη, πάρα πολλά τέτοια τέρατα σε αριθμό και μαζεμένα σε σημείο όπου υπερτερούν σε αριθμό και σε σκοτώνουν ό,τι και να κάνεις. Εκτός θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και με το τόξο είναι δύσκολα, δεν σημαίνει ότι καθαρίσαμε, απλά έχουμε μια ελπίδα. Υπάρχει βέβαια και η στρατηγική του γιόλο, τρέχεις ας πούμε να φτάσεις να τους περάσεις και αν τα καταφέρεις τα κατάφερες, που συνήθως δεν γίνεται αυτό ποτέ γιατί μπορεί να πέσεις στον γκρεμό που δεν φαίνεται από τα νερά. Δεν το έχω, μια φορά το έχω καταφέρει αυτό, να τρέξω δηλαδή για να τους ξεφύγω. Δεν γίνεται συνήθως. Λοιπόν, αυξάνουμε το dexterity. Δεν μου φτάνουν τα λεφτά όμως. Τέλος πάντων, για να πάμε και στον stride να πάρουμε αυτό το τόξο.
Θα μπορούσα βέβαια να χρησιμοποιήσω ένα απλό τόξο, αλλά θέλω το καλύτερο τόξο που υπάρχει και τα καλύτερα πυρομαχικά. Λοιπόν, Lost Bastille. Το πολύ πολύ θα φάω από τα έτοιμα, για να μην σας κουράζω τώρα με soul farming. Πρέπει να φτάσω στο 18 το dexterity, είμαι στο 17 και πρέπει να πάρω και πυρομαχικά, από τα καλά όμως, τα οποία κοστίζουν και αυτά. Μια διαμορφία εδώ είναι ότι προτού μιλήσεις με το Stride πρέπει να σκοτώσεις αυτούς οι οποίοι έρχονται σαν καμικάζι να εκραγούν πάνω σου. Και πάντοτε φοβάμαι μήπως πειράξουν και το Stride. Βλέπετε, αυτός είναι πάρα πολύ δίπλα το, ας πούμε. Και τώρα μπορεί να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Είμαστε και αδερφάκια, δίδυμα. Η διαστολή. Και κάποια στιγμή θα πάρω και το μαγικό ραβδί που έχει. Souls, I mean soul. If you seek myself, begin. Αυτό θέλω να πάρω, το Dragon Rider Bow. Το πάρω. Δίνουμε την ψυχή του Dragon Rider. Γιατί με βρίζει κιόλας, δεν φταίνει που ψώνεις από αυτόν. Τώρα κόψαμε λίγο τη ροή του παιχνιδιού στο Shrine of Amana, αλλά δεν μπορώ να επιβιώσω χωρίς αυτά. Δυστυχώς. Το έχω δοκιμάσει δηλαδή, δεν γίνεται. Όσα θέλεις, κυρία μου. Εντάξει, φτάσανε. Τώρα πάμε στο Drang Lake να αγοράσουμε πυρομαχικά. Από τα καλά όμως, ε. Τα καλύτερα που υπάρχουν. Θα πάρω Magic Arrows. Ή να πάρω τίποτα άλλο. Γιατί αυτοί είναι μάγοι, θα έχουν καλές άμυνες στα μαγικά βέλη. Δεν νομίζω τα βέλη να κάνουν scaling με τα δικά μου στατιστικά. Δεν τους είχα ξεχάσει, απλά πίστευα ότι θα ήταν λίγο πιο απλά τώρα τα πράγματα.
μήπως να σκοτώσω αυτούς, να κάνω και ένα soul farming. Καλή ιδέα. Κοίτα να δεις, όποτε παθαίνει stun, παθαίνω και εγώ για κάποιο λόγο. Λοιπόν, αυτή η πόρτα δεν έχει τίποτα, την έχω δοκιμάσει. Το λέει και το μήνυμα μάλλον. Pointless. Απ' την άλλη είναι. Κάνω ένα backstab. Α, όχι. Δύο. Πώς τα καταφέρνω ρε παιδί μου κάθε φορά και μπλέκω. Εδώ μάλλον θέλει μαγεία. Δεν ξέρω τι διάολο θέλει. Αντιπιτέλους και μια φορά θα εκμεταλλευτώ που σάστησε. Κάτσε να σκότωσω και τον άλλον γιατί θέλω ψυχές. Που είναι και εύκολο στόχος αυτός. Τώρα πάλι βλέπω το βίντεο αυτό να βγαίνει τεράστιο και δεν ξέρω αν θα προλάβω το τελικό boss της περιοχής. Σιγά μην προλάβω. Λοιπόν, να φάω και λίγο από τα έτοιμα. Να δω τι βέλη έχει. Λοιπόν, έχει βέλη κεραυνού, αστραπής τέλος πάντων, και μαγικά. Θα πάρω και από τα δύο. Πάρω 100 και 100. Ο στρογγυλός αριθμός. Λες και άμα πάρω, ξέρω εγώ, 80, αλλάζει κάτι. Τίποτα άλλο έχει, ενδιαφέρον. Και να πάω και στο σιδηρουργό να αναβαθμίσω το τόξο, ε. Και αυτό παίζει ρόλο. Τέλος πάντων, τώρα ήθελα να δοκιμάσω να σκοτώσω κανένα από αυτούς, να δω τι δύναμη έχω.
ξυπνήσουν οι Sentinels τώρα. Λοιπόν, αυτό το όπλο παίρνει Petrified Dragon Bone. Και με παίρνει να κάνω και μια τρίτη αναβάθμιση. Πολλά ξόδεψα. Δεν αναβαθμίζω το μαγικό ραβδί γιατί θα πάρω κάτι πολύ καλύτερο. Ούτε τίποτα από αυτά. Λοιπόν, θα το κάνω Dragon Rider Bow συν 3. Νομίζω κάπως έχω αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης. Τώρα το σκέφτηκα. Να πάω και στο Macduff. Να μου το κάνει μαγικό. Αν έχω Pale Stone. Faint Stone, δεν ξέρω τι πέτρωμα χρειάζομαι. Οπωσδήποτε χρειάζομαι άμυνα για τη μαγεία. Εντάξει, νομίζω είμαι. Ας αφήσω την αναβάθμιση τώρα. Να μην καθυστερούμε πάρα πολύ. Τι είναι, όλοι οι Jester έχουν ντυθεί. Επίσης να βάλω και τα βέλη, έτσι. 100 και 100. Πώς τα επιλέγω όμως? Τι έκανα, βλάκα, τώρα το ξόδεψα. Πώς μπορώ να τα αλλάζω, ας πούμε, on the go, χωρίς να πηγαίνω στο inventory? Τέλος πάντων, να ρίξω ένα να δω πόση ζημιά του κάνει.
Ποιο ήταν τώρα? Έπρεπε να είχα προετοιμαστεί λιγάκι τώρα γιατί φαίνομαι πολύ αμήχανος, αλλά... 326, λοιπόν με το Lightning είναι καλύτερα. Ναι. Καλά το φαντάστηκα. Όπως βλέπετε υπάρχει συνδυασμός μάγων και αυτό των αμφίβιων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε μια καθαρά μελέ μάχη ή μάχη με μαγικά. Πρέπει να έχεις και καλή άμυνα, physical, ας πούμε, για physical damage και για μαγική ζημιά ταυτόχρονα. Λοιπόν, ας ανέβουμε εκεί πάνω. Αυτά τα άλματα. Να επιθεωρήσουμε. Συνεχίζουμε από εκεί και μπαίνουμε τώρα στα πιο δύσκολα. Αλλά θέλω κάτι άλλο να σας δείξω από εδώ. Βλέπετε αυτό το πρόσωπο που είναι βυθισμένο, είναι μία φάρος lockstone, ένας μηχανισμός τέτοιος, οπότε ας πάμε προς τα εκεί. Helix Halbert. Κάπου εδώ έχει και ένα γκρεμό, έτσι, οπότε πρέπει να προσέχουμε. Πηγαίνουμε το μονοπάτι. Ας πάμε εδώ πρώτα. Τι είναι, τα σκότωσε και τα δύο ταυτόχρονα? Πώς το κατάφερα αυτό? Λοιπόν, αυτό το κυκλικό κτίσμα θα πάμε τείχο τείχο γιατί εδώ έχει γκρεμό. Δεν έχει άλλα τέτοια από αυτά που βγάζουν αυτές τις χρυσόσκονες. Μάλλον πριν πάμε. Να πάρουμε κάτι. Fire seed. Λοιπόν, θέλουμε να σκοτώσουμε αυτό το όγκρ, τέλος πάντων όπως λέγεται, που είναι σαν υποπόταμος. Κοιτάξτε εδώ τι σφαγή έχει γίνει, ε. Και μετά θα ασχοληθούμε με αυτόν τον μάγο. Αυτή
Αυτοί είναι ζόρικοι, θέλουν προσοχή. Δεν το έχει αποφασίσει αν θέλει να έρθει προς εμένα ή θέλει να φύγει. Έλα λίγο πάλι, ναι, μπράβο. Την έφαγες, ο δόξα πατρί. Α, εν τω μεταξύ, δεν το σκέφτηκα ο βλάκας. Μπορούμε να βάλουμε στη θέση κάποιο από αυτά τα δαχτυλίδια. Καλύτερα στη θέση αυτού. Ένα δαχτυλίδι που αυξάνει την εμβέλεια του τόξου. Extends the range of arrows. Το είχαμε βρει σε αυτό το λάκκο με τα κόκκινα βατράχια που πετάγαν φωτιά στο Cardinal Tower. Βλέπετε κάτι λαμπυρίζει εκεί. Δυστυχώς θα πάνε πολλά χαμένα τέτοια. Πρέπει να τα ξετρυπώσω όλα αυτά τα πολύ πονηρά αμφίβια. Εν μεταξύ υπάρχει και κάπου να πάμε εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν είναι ανοιχτά ή χρειαζόμαστε κάποιο κλειδί. Εδώ βλέπετε έχει τρία, δεν φαίνονται. Οπότε δεν χρειάζεται να πλησιάσουμε εκεί πέρα. Και στο βάθος έχει έναν... Ας τον αρχίσουμε από τώρα. Τον βγάλουμε από τη μέση. Πάει και αυτός, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα σημείο που θέλει λίγο προσοχή. Θέλω να πάμε εκεί που είναι οι κολόνες. Αυτοί οι κίονες. Κάπου παραμονεύει ένα από αυτά τα αμφίβια. Οπότε να ετοιμαστούμε. Αλλά ή θα βλέπω την επίθεσή του ή θα βλέπω να μην πέσω στον γκρεμό. Αυτά μου κάνει το παιχνίδι τώρα και μας βασανίζει. Και άμα πλησιάσουμε έχει και κάτι μάγους, έτσι. Αυτό είναι το καλύτερο. Τώρα τι θέλουμε να πάρουμε από εκεί. Το Sunblade, ένα επιθετικό Miracle, πολύ καλό.
και το 13ο Estus Flask Shard. Τώρα θα μπορούσα να τα αφήσω όλα αυτά και να προχωρήσω, αλλά κρίμα είναι, θέλω να το δείξω και αυτό. Αυτές οι κοιλίδες με το αίμα είναι πολύ χαρακτηριστικές. Λοιπόν, τώρα να αρχίσω να χτυπάω. Μην εμφανιστούν τα άλλα τώρα. Δεν πρόλαβε ούτε να το σκεφτεί. Ανάθεμάσαι. Εκεί υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω. Αυτό θα μπορούσα να το πάθω κι εγώ έτσι, να με σπρώξει να πέσω μέσα. Τώρα εντάξει, τι φοβάμαι το πολύ πολύ να πέσω μέσα. Λοιπόν, εκεί βλέπετε την ομίχλη, εκεί θέλουμε να πάμε, αλλά έχουμε πολύ δρόμο. Τώρα αυτό είναι εντελώς optional. Estus Flask Shard, το 13ο. Και κάπου εδώ είναι και το μπαούλο. Sunlight Blade. Τώρα σε αυτό το playthrough δεν έχω τα stats για να το χρησιμοποιήσω, αλλά εσείς που βλέπετε μπορεί να έχετε. Λοιπόν, εντάξει, τελειώσαμε από μια πολύ αγωνιώδη επιχείρηση και συνεχίζουμε με την επίσης αγωνιώδη διαδικασία να περάσουμε το level γενικά. Τώρα θέλω να πάω εκεί. Εντάξει. Φιού. Εκεί μπορώ να πάμε. Βλέπετε το παιχνίδι, παρότι δεν υπάρχει boss τώρα άμεσα, σου βγάζει και summon sign, είναι τόσο δύσκολο, είναι σαν να είναι boss και θα τον χρειαστούμε, οπότε θα τον καλέσω.
Reckless. Reckless, τι να κάνουμε, αυτός είναι τώρα, δεν υπάρχει άλλος. Felicia the Brave, τι γυναίκα είναι. Θα δείτε τι τον χρειαζόμαστε. Όχι για αυτόν. Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα. Φύγε από τη μέση, μωρέ. Ένα από αυτά τα αμφίβια, κάτι είδα εκεί. Κάτι είδα και αυτός. Μπράβο, Φελίσια. Δύο είναι εκεί. Ή κανένα. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα τώρα. Εκεί στο βάθος υπάρχουν τρεις, τουλάχιστον τρεις, μπορεί και τέσσερις από αυτούς. Εάν χτυπήσουμε έναν, έρχονται όλοι μαζί. Και την Φελίσια τη θέλω για να τραβήξει να φάει το ξύλο, να βαράω κι εγώ, τέλος πάντων κάπως να επιβιώσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Έναν το σκότωσα. Πάλι καλά. Αλλά έχουμε και τα βατράχια, τα λέω εγώ τέλος πάντων, έχουμε τους γκρεμούς. Άλλος θα έρθει, δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να πανηγυρίζω. Γιατί υπάρχει και προς τα αριστερά κόσμος. Δύο είναι, έχουμε δύο ακόμα. Πρέπει να δω πού είναι. Να, τον ένα τον ξετρύπωσα. Χωρίς το τόξο δεν θα μπορούσα. Άλλος ένας κάπου είναι. Αυτός εκεί.
Τώρα ποιος είναι αυτός που με χτύπαγε? Νομίζω σκοτώθηκε γι' αυτός. Κοιτάξτε πόσοι ήτανε. Λοιπόν. Εντάξει, νομίζω τα καταφέραμε. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνω είναι να επιβιώσω και να μην σκοτωθώ εδώ στους γκρεμούς και να φτάσω μέχρι την ομίχλη για να φύγω από εδώ. Νομίζω δεν πρέπει να έχει τίποτα, καμιά παγίδα εδώ άλλη. Να χτυπήσω την bonfire, να σιγουρευτώ και μετά θα κάνω όλα τα υπόλοιπα. Δεν θα καθίσω στην bonfire. Απλά να την ενεργοποιήσω θέλω. Πρόσεχε ρε Φελίσια. Εδώ υπάρχουν αρκετά πράγματα να πάρουμε αφού τελειώσαμε. Τώρα δεν με νοιάζει για να σκοτωθώ, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε να πάρουμε. Καταρχήν, να πάμε εδώ από τα εύκολα. Πάρουμε αυτό. Τώρα εδώ κάπου στον γκρεμό υπάρχει ένα μπαούλο. Κάπου προς τα εκεί. Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό, άστο. Δεν εννοούσα αυτό. Μπαούλο υπάρχει. Και υπάρχουν ακόμα εχθροί. Να το. Fire Tempest. Λοιπόν, όπως ήρθαμε θα φύγουμε. Όπως ένα αρκοπέδιο είναι. Λοιπόν, επειδή θα βγει τεράστιο τώρα,
τελειώσω κάπου εδώ. Και μάλιστα δεν μπορώ να καθίσω και στην bonfire όσο έχω τη Φελίσια, που θα μου χρησιμεύσει και για τη συνέχεια, δεν θα την διώξω ακόμα. Γιατί έχει ένα Black Phantom εδώ σε λίγο, έχει διάφορα. Θα τη χρησιμοποιήσω και για εδώ. Δεν είναι τόσο δύσκολη η περιοχή εδώ. Τα δύσκολα περάσανε θεωρώ. Και βλέπω, άμα διατηρήσει την υγεία της που δεν το βλέπω, θα την πάρω και στο boss μαζί. Λοιπόν, ας τελειώσουμε εδώ, γιατί μην βγει τεράστιο το βίντεο. Βλέπετε, δεν θα μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να καθίσω. Και τα λέμε μετά στη συνέχεια.